Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης και σαν σε ένα ακόμα βιντεάκι, στο δεύτερο που κάνω σήμερα και ας φορά άλλο πλούς, τελευταίο που είχα ανεβάσει ήμουνα με ένα φανελά, βασικά όχι δεν βλέπετε τη φάτσα μου, έκανα για ένα παιχνίδι το Gangs of London στο PSP. Τέλος πάντων, το σημερινό θέμα είναι Xbox One, PS4, λοιπόν. Θα κάνω ένα δεκάλεπτο βιντεάκι από εκεί, δεν θέλω να πω περισσότερα. Και παιδιά, το Xbox One ανατρέπει, ναι, όσα πράγματα ξέραμε, δηλαδή σε όλο το μάλλον και όλες. Έβγαλε αυτό που είπε ότι πρέπει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο, σε όλο το, δεν τα βλέπω από το PSP μου. Είμαι εδώ καθίστε να πάω στο έντρο να τα δω. Λοιπόν, λέει ότι πια δεν. Σωστό. Δεν χρειάζεται να είσαι 24 ώρες το 24ωρο συνδεδεμένος στο ίντερνετ για να παίζεις έστω και campaign. Όχι online, campaign. Ότι ναι, ότι δεν χρειάζεται, ότι βασικά ότι η κάμερα δεν θα είναι ανοιχτή συνέχεια όλο το 24ωρο. Ναι, όλο το 24ωρο. Και ότι τέλος, αυτό με τα μεταχειρισμένα που το ήξερα και μόνος μου, αλλά το λέει και εδώ, είναι ότι πια μπορούμε να τα παίρνουμε χωρίς να πληρώνουμε φόρο. Λοιπόν, εγώ το Xbox One μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι η πρώτη μου φορά σε όλη τη ζωή που μου αρέσουν και δύο στρατόπεδα. Που δεν μισώ κάποιον. Με το Xbox 360 και το PS3, το PlayStation 3. Μου άρεσε το Xbox 360, το 3 το μισούσα, το PlayStation 3. Ήταν το πρώτο που μίσα. Το 1 και το 2 είναι γαμάτο. Και σαν ρέτρο όπως λέγεται, ναι. Κονσόλες και τα games τους. Αλλά αλλά γενικά μου άρεσαν. Λοιπόν, το Xbox One δεν θέλω να το πάρω διότι δεν μου άρεσαν όλα αυτά που λένε Xbox On ή Xbox Off. Κλείσε. Ή το άλλο που Xbox One, I want to have sex, I want to fuck your mom, yeah. Ναι, τέλος πάντων, δεν μου άρεσε αυτό με τις φωνητικές εντολές γιατί το θεωρώ πολύ μελλοντικό. Δηλαδή, άμα αυτό εγώ το βάζα σε μια κονσόλα, θα το βάζα στο PlayStation 7 ή 6. Είναι, είναι πάρα πολύ έξυπνο και κανένα Sony δεν μπορούσε να το κάνει. Αλλά είναι πολύ μελλοντικό και δεν προτιμώ να πατά το κουμπάκι μου, ρε φίλε. Το κουμπάκι μου. Και ξέρετε ποιο είναι το αστείο, ότι είναι το καλύτερο τηλεχειριστήριο που έχει βγει ever, πιστεύω, του Xbox One. Πιο ωραίο από αυτό, 3D τα κουμπιά, η μοχλή, καλύτερο από το PlayStation 4, αλλά και το PlayStation 4, το controller είναι εκθαφωτικό, τέλειο. Στο θέμα μας, καταρχάς δεν συγκρίνω τις κονσόλες, λέω τη γνώμη μου, ότι πρέπει να αγοράσετε, θα το δείτε κάτω τίτλο, βασικά, τι μπορεί να αγοράσετε. Σε αυτή την περίπτωση είμαι και με το Xbox One και με το PlayStation 4. Το καθένα έχει τα καταλά του. Δηλαδή, εμένα επίσης δεν μου αρέσει που θα δώσω μισό χιλιάρικο, ρε φίλε. Από τη μία μου αρέσει, γιατί θα έχω Kinect μέσα. Με μισό χιλιάρικο είμαι κουμπλέ. Αλλά δεν μου αρέσει τόσο που έχει γίνει με τηλεόραση και όλα αυτά. Δεν ζητώ όλα αυτά από μια κονσόλα. Ζητώ αυτό που έχει η Sony, το PlayStation 4. Εντάξει, έχει το Twitter, στο Facebook σου, το κουμπί για share από το controller. Μέχρι εκεί. Το παραχέσανε, πιστεύω. Είναι ηλιθιότητα. Δηλαδή, τα γραφικά είναι μεν τέλεια το Xbox One. Αλλά και πάλι, φοβάμαι και το τονίζω, κάνω πρόβλεψη και άμα βγει σωστή, respect πρέπει να μου δώσετε, ότι θα γίνει και αυτό που έγινε το πρώτο χρόνο όταν βγήκε το Xbox 360 και το PlayStation 3. Που πιο πολύ πήγαν στο PlayStation 3, Ευρωπαίοι, Αμερικάνοι και αυτά, και μετά από ένα χρόνο
Και μετά από αρκετά χρόνια και στην Ελλάδα, κατάλαβαν το λάθος ότι το Xbox 360 είναι κλάση καλύτερο. Μπορεί να μην το λένε όλοι οι Έλληνες, αλλά το λένε αρκετοί. Κυρίως τα παιδιά λένε ότι το PlayStation 3 είναι καλύτερο. Επειδή έχει Blu-ray disc και άλλες τέτοιες βλακίες, να τις πω ευγενικά. Εντάξει, εμένα δεν με νοιάζει τόσο. Δηλαδή, το Xbox One το έχουν εξευθυλίσει, πιστεύω. Xbox One on, Xbox One off. Xbox One, I want to do this. Δεν με νοιάζει. Xbox One, I want to fuck. Το έχουν. Εντάξει. Κάπως σχέση. Από την άλλη, το PlayStation 4 κάνει ένα πάρα πολύ έξυπνο. Πώς να το πω. Έξυπνη προσφορά marketing. Δίνει το PSV, τώρα το φθηνότερο για την Ελλάδα μιλάω, να το βρει 200 ευρώ. Σου δίνει PSV και PlayStation 4 μαζί που κάνει τώρα μόνο 400 ευρώ. Αυτά τα δύο μαζί 500 ευρώ. Δηλαδή με δύο λόγια κλειτώνει λιγότερο 100 ευρώ. Είναι, οκ, okay, προσφορά έξυπνη. Μάλλον πάω προς το πλευρό του PlayStation 4. Το PlayStation 4 έκανε και αυτό το εξής. Είναι ότι είναι και λίγο. Σκάρτη να το πω, δηλαδή είναι έξυπνο. Βασικά για το marketing, αυτό που κάνουν είναι έξυπνο. Που το έχω πει και σε άλλο βιντεάκι, δεν θυμάμαι. Το λέω σε πάρα πολλά βιντεάκια. Ότι πλέον πληρώνεις online στο PlayStation 4, αλλά από τη μία αξίζει και από την άλλη λένε, α, πολλοί οπαδοί της Microsoft και του Xbox 360 δεν θα έρθουμε, του 360 δηλαδή, δεν θα έρθουμε το μέρος μας. Α, το έχουν συνηθίσει να πληρώνουν. Δεν θα αλλάξει κάτι ζωή τους. Α, και αυτοί του. Οπαδοί του PlayStation 4 θα πούν, αν είμαστε οπαδοί της Sony, μισούμε τη Microsoft. Αναγκαστικά και εξάλλου δεν υπάρχει και άλλη κονσόλα. Είναι έξυπνη. Δεν ξέρω εγώ, μάλλον 80% θα πάρω PlayStation 4. Ναι. Για το μόνο λόγο, αλήθεια τώρα, που. Να πώς το πω τώρα. Που θα στεναχωρηθώ. Που το έχω πει ξανά, που δεν θα πάρω το Xbox One είναι ότι δεν θα παίξω το Dead Rising και δεν θα πάρω. Φυσικά όχι, δεν με νοιάζει που θα πάρω κονσόλα της Microsoft, γιατί έχω ήδη μία. Ενώ πρόσφατη, δεν είναι παλιά. Μισό λεπτό. Ναι. Οπότε, οκ. Okay, το παίρνω χαλαρά. Αλλά αυτό το ξαναλέω, συγγνώμη σας πριν το, με το Xbox One. Xbox One on, δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι και δύσκολο γιατί άμα κάποιος δεν ξέρει καλά αγγλικά, δεν λέω ότι ξέρω. Γενικά. Ούτε εγώ ξέρω πολύ καλά. Και δεν ξέρει να πει πολλά πράγματα στα αγγλικά. Είναι, δηλαδή, σκεφτείτε το έτσι. Δεν είναι που μπορείς να πεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες φράσεις. Και αυτό πάει στο διάβολο. Άμα ήταν και σε άλλες γλώσσες, πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο. Θα είχε μεγαλύτερες πωλήσεις. Γράψτε μου, σας παρακαλώ, στα comment, τι πιστεύετε, βασικά τι θα πάρετε, ποιο πιστεύετε είναι το καλύτερο και τους λόγους. Γιατί είναι σαν να μου λέτε, που εντάξει, εγώ το λέω στο YouTube, ότι θέλω να πιστεύω στον Χριστό. Έχω διαβάσει τη βιβλία, την Καινή Διαθήκη. Αλλά δεν πιστεύω τόσο. Δεν λέω ότι δεν πιστεύω καθόλου, δεν πιστεύω τόσο. Οπότε, είναι όπως και αυτό. Σου ρωτάνε, αλλάζω λίγο θέμα, τέλος πάντων, γιατί είσαι χριστιανός. Σου λένε, γιατί με βάπτισαν οι γονείς μου. Δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα. Δηλαδή, εντάξει, εγώ έχω που δεν πιστεύω τόσο. Είμαι και παιδί, αναπειραματίζομαι. Πιστεύω μεν, αλλά όχι τόσο πολύ. Οπότε, γράψτε μου τους λόγους που στηρίζετε. Τι τάδε κονσόλα, για να καταλάβω. Κάντε μου like, σας παρακαλώ, subscribe, θα με βοηθήσει αρκετά. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βιντεάκι. Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Xbox One εναντίον PlayStation 4. Υπάρχουν ακόμα πολλές αλλαγές να γίνουν. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε μάθει και μερικά ακόμα πραγματάκια. Αλλά παιδιά, δεν ξέρω τι πρόκειται. Εγώ έκανα προπαραγγελία από το public το PlayStation 4. 400 ευρώ. Θα δείξω τώρα. Αυτό θα πάρω λογικά. Αλλά υπάρχουν και 20% πιθανότητα να πάρω Xbox One. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι.
Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.